62 χρόνια ζωής και αγώνα για επιβίωση. Η Κυπριακή Δημοκρατία γιόρτασε με λαμπρότητα την επέτειο της ανεξαρτησίας της με την μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση σε μια περίοδο έξαρσης των τουρκικών απειλών. Μηχανοκίνητα και πεζοπόρα τμήματα καθώς και πτυτικά μέσα της Εθνικής Φρουράς καταχειροκροτούνται από χιλιάδες κοσμού. Να ζήσει Κύπρος! Ζήτω Κύπρος! Να ζήσει Κύπρος! Η παρέλαση ξεκίνησε με την έπαρση της σημαίας και τη ρήψη 21 χαιρετιστηρίων κανονιοβολισμών. Ρέγης συγκίνησης, σκορπούν οι πολεμιστές και οι ανάπηροι πολέμου. Αυτό που πρώτα και πάνω απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω είναι την ευγνωμοσύνη της πολιτείας αλλά και του ιδίου προσωπικά στους αγωνιστές της ελευθερίας. Πάνω από τον χώρο της παρέλασης υπερίπταντο για δεύτερη συνεχή χρονιά μη επανδρομένα αεροσκάφη Aerostar Ισραηλινής κατασκευής, εξοπλισμένα με κάμερες υψηλής ευκρίνειας και δυνατότητα μεταφοράς εκρηκτικών, τα οποία ενίσχυσαν το αξιόμαχο της Εθνικής Φρουράς. Για πρώτη φορά φέτος οι κληρωτοί και τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς παρέλασαν με το νέο υπερσύγχρονο ατομικό προστατευτικό τους εξοπλισμό, πανομοιότυπο με αυτόν που χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις σε Ισραήλ και Ηνωμένο Βασίλειο. Ρίγη υπερηφάνειας προκαλεί στο πέρασμά της η μονάδα υποβρυχίων καταστροφών του πολεμικού ναυτικού. Τα αμυχή 30, τα τεθροκισμένα Λεωνίδας, τα αντιαρματικά Μίλαν, οι συστοιχίες Exocet και η αντιεροπορική πύραυλη Μπουκ και Τορμιένα κάνουν την γη να τρέμει στη λεωφόρο Ιωσήφ Χατζιωσήφ. Θαυμασμό προκαλεί το υπερσύγχρονο οπλικό σύστημα της Εθνικής Φρουράς Νόρα. Σε άψογους σχηματισμούς ελικόπτερα Gazelle, Mi-35 και Augusta Westland σκίζουν τους εθέρες της πρωτεύουσας. Πάνοπλα μέλη του αντιτρομοκρατικού λαμού επιτηρούν τον χώρο της παρέλασης από τις ταράτσες των γύρω κτηρίων. Με υψηλό φρόνημα και παράστημα παρέλασαν τα επιλεκτά σώματα των ενόπλων δυνάμεων. Τα τιμημένα πράσινα μπερέ κέρδισαν για ακόμη μια χρονιά το χειροκρότημα. Η φετινή στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου σημαδοδοτεί την πλήρη του εμπάρκου όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Κυπριακή Δημοκρατία, κάτι που δρομολογεί εξελίξεις για την αναβάθμιση του εξοπλιστικού προγράμματος της Δημοκρατίας. Η Κύπρος ενισχύει σημαντικά την αμυντική της θωράκιση με σύγχρονο εξοπλισμό και αξιόπιστες διεθνείς συνεργασίες. Ο προϋπολογισμός μας φέτος είναι ο υψηλότερος της τελευταίας 20ετίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη το φιλόδοξο πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς, ώστε να επαυξήσει την αποτρεπτική της ισχύ και να προασπίσει την εθνική κυριαρχία. Σύντομα, η Εθνική Φρουρά πρόκειται να προμηθευτεί με 6 νέα επιθετικά ελικόπτερα από την γαλλική Airbus, αλλά και το πανίσχυρο αμυντικό πυραυλικό σύστημα Iron Dome, που με επιτυχία χρησιμοποιεί το Ισραήλ. Το παρόν του στην παρέλαση έδωσαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο Αρχηγός ΓΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλωρός. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μαζί αυτές τις κοινές προκλήσεις, απειλές και αναθεωρητικές συμπεριφορές της Τουρκίας και της Ρωσίας και να εργαστούμε για την εμβάθυνση της αλβεθρυπικής στρατηγικής μας σχέσης και της αμυντικής συνεργασίας μας. Τιμάμε την επέτειο της ανεξαρτησίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη μνήμη των ηρών του Κυπριακού Ελληνισμού που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Είμαστε πάντα στο πλευρό της Κύπρου για τον τερματισμό της παράνομης τουρκικής κατοχής. Κάλεσμα για ενότητα πίφθινες ίσως ο πολιτικός κόσμος. Χαιρετίζουμε με μεγάλη ικανοποίηση τις έντονες προσπάθειες του Υπουργείου Άμυνας και της κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός σύγχρονου επαγγελματικού στρατού με αυξανόμενη αποτρεπτική ισχύ. Είναι η μέρα τιμής για όλους όσοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας μας και για τη δημοκρατία στη χώρα. Την ίδια ώρα είναι και η μέρα αναστοχασμού για το μέλλον της πατρίδας μας. Και αυτή η μέρα μας δείχνει πως όταν ο Κυπριακός Ελληνισμός ενεργεί και λειτουργεί με σύνεση, αποφασιστικότητα και πάνω απ' όλα με ενότητα, μπορεί να πετύχει θαύματα. Σε μια εποχή ασύμμετρων απειλών από την κατοχική Τουρκία και το κατοχικό καθεστώς, όλοι ενωμένοι οφείλουμε να υπερασπίσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό την κρατική μας οντότητα. Εμείς σήμερα δεν ξεχνούμε τον ηρωικό αγώνα της ΕΟΚΑ, χάρη στον οποίο δημιουργήθηκε η σύγχρονη Κυπριακή Δημοκρατία. Καθήκον όλων μας είναι η διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την παρέλαση παρακολούθησαν πρέσβεις και ακολούθοι άμυνας ξένων χωρών.